Επιστρέψω στο κύριο αυτό που ξεκίνησα και εγώ την πρώτη μου θυσία ως αυτοδιοικητικός. Δεν έχω κάτι άλλο από εκείνα τα χρόνια μου ότι τα φανασούλια του καλά θυμάμαι. Είμαστε πάλι σε αντίβα έρευνα φανασία. Σήμερα και στις καλλιές. Έχουμε καλές συνεδριάσεις να έχουμε σε αυτό το ιδέο που είναι πραγματικά και δήμαρχε σας ευχαριστούμε. Υπάρχει και η διαδικασία της συμπόρευσης. Οι συνάδελφοι που θα σας παρουσιάσουν με πολύ
να ξεπεράσει τα 40 χρόνια και όλες αυτές τις εισφορές που αποδόθηκαν να τις πάρει πίσω και με τον παραπάνω. Και ό,τι πληρώνει στην επαγγελία. Θα σπάσουμε το πάνω. Το ξεστό
θα ξεπερνούν το 1.400.000 ευρώ. Να σας το δώσω. 20.000 επιπλέον τετραγωνικά νέα ασφάλτου στον τέταρτο μισό. Τα περισσότερα με δαπάνη του Δήμου, ένα μέρος από αυτά τη συνεισφορά του Περιφέρειας Αγίας Ελλάδος. Από τους κόμπους, από τους κόμπους μέχρι και το Απόλλου είναι καινούριες δομές, είναι πλέον αυτοκρατόρων και βέβαια θα σας πω ότι θα συμμετοχθεί φέτος και το τμήμα της ΕΜΟ το οποίο έχει βγάλει το δίλημα, αλλά θα δημοκρατηθεί επιτέλους και πρέπει να σας πω ότι πήραμε και περιβαλλοντική αδειοδότηση για την ασφαλτόρθωση του δρόμου που οδηγεί στον Άγιο Νικόλαο. Από το Ρωμάτικα μέχρι το Ρέμπο του κ. Νικολάου, αλλά και αυτό που συμβαίνει τον Άγιο Νικόλαο με την Ελισσό θα επιβεβαιωθεί. Όλος ο δρόμος από το Ρωμάτικα μέχρι το Ρέμπο του κ. Νικολάου θα στο επιμελητάρθει και θα έχουμε και επιβεβαιώσεις σημαντικές, αρκετά επιταμένες στο τμήμα από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι την Ελισσό. Αυτά είναι πράγματα που δεν θα δούμε του 2022-2023. Εδώ πέρα έχουμε ανάγκη από πάλι να εκφράσω πάλι θερμές ευχαριστίες στην υπηρεσία μας, η οποία δουλεύει ένα από τα όρια. Και είναι πολύ κουρασμένη η θεραπεία, γιατί αν και προσπαθούμε με ό,τι μέσα από τα θεραπεία μας να συμβάσει να την ενισχύσουμε, θα έλεγα ότι ακόμη αν δεν πάρουμε γενναίες αποφάσεις, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε και δεύτερη ευθετία που είναι η Εθνική Υπηρεσία. Αυτό θα το συζητήσουμε στο Συμβούλιο το πρώτο για τα θέματα. Τώρα, έχουμε και άλλα ζητήματα στην Ελλάδα. Σαφέστατα. Υπάρχει το ζήτημα στην Ελλάδα. Το τύπο στην Ελλάδα του 2020 με ενέργεια τη υπηρεσία μα, του τμήματο εσόδων και περιουσία, αποτελεί κτήμα, είναι η υπηρεσία του Δήμου και τη Ελλάδα. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Το ανήκει στο λαό. Ή είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω τι είναι ο ξενοδοχό και ανήκει ένα κριτήριο το οποίο χτίστηκε στην πολιτική διοίκηση από το 1964 από τον ελληνικό οργανισμό του τουρισμού. Επέστρεψε ω κοινότητα στο Δήμο τη Ελλάδα. Τι κάνουμε γι' αυτό. Προσπαθήσαμε να μείνουμε επικίνδυνο. Εκτό από τι μικρέ κλίνε που παρεμβάσουν στον περιβάλλον του χώρου, στον δράκο, ο οποίο εξοραίστηκε και μεταφέραμε και νερό. Είναι πολύ σημαντικό για το δεύτερο σου. Εσείς που έχετε έτσι, που ξέρετε μάλλον καλύτερα, είναι πολύ σημαντικό το πώς πρέπει να διαβρέχει το κράτος από τα ελληνικά νερά. Εκτός από αυτό, έχει υποδείξει η υπηρεσία μας στην μελέτη έργο προπολογισμού 320.000 ευρώ για την ανταλλάσσιση εκτελείου της πλάτης. Στη συνεργασία με την Περιφέρεια της Αγίας Ελλάδας, έχουμε επιλέξει στην πρόσκληση ΙΤΕΡ που θα έχουμε στους επόμενους δύο μήνες για το Δήμο της Ελισσού, για έργα ίσως ενός εκατομμυρίου ευρώ, την 320.000 να είναι επιλογή μας. Εκτός να υπάρχει κάποια κρίση που τώρα το Δήμο, γιατί όλα αυτά θα τα επιλέξουν τα εγώδια ώρα, αλλά στην πρώτη μας επιλογή το 1/3 χρημάτων να αποδοθεί για την αποκατάσταση της πλάτης των Δήμων της Ελισσού. Το καζίνο υπάρχει μια διαδικασία με τους εγκλωστές να προχωρήσουν σε μια περιφέρεια του κτηρίου με κάποιους όρους που ήταν ευνοϊκοί για το Δήμο ώστε να μπορέσουν να περάσουν στην επόμενη μέρα. Επίσης, η υπηρεσία αυτή τη στιγμή εκπονεί μια μελέτη ανάπλασης του κέντρου του υπουργού και του κτηρίου. Τι σημαίνει αυτό στο κτηρίο. Εκτελείται αυτή τη στιγμή ένα έργο στην Ευρώπη, το οποίο είναι συγκεκριματοποιημένο από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και το Δήμο της Ελισσού, γιατί έχει προδότηση τέτοια επαρκής, η οποία αποκαθιστά τις πληγές στην Ελλάδα του Μουτά. Είναι ένα έργο το οποίο ξεκινάει από το 22 Οκτωβρίου, το 22 Οκτωβρίου, την παραλιακή οδό, επίσης στην Μουτά και φτάνει με παρεμβάσεις μέχρι τις πληγές στην περιοχή των Παλαιδίων. Αυτό το έργο ξεπερνάει τα 130.000 ευρώ, βρίσκεται στην τελική φάση. Είναι στη φάση της ολοκλήρωσης ουσιαστικά της επιφανείας. Δηλαδή αυτό το οποίο ο καθένας μας βλέπει πρόκειται για ένα εγκλωτισμό του λαού. Ένα εγκλωτισμό του λαού, ο οποίος γίνεται με σύγχρονους όρους
είναι πράγματα τα οποία έχουμε συζητήσει στο παρελθόν και στην πρόγραμμα του Ελληνικού Συμβουλίου. Αν ρωτάτε, η ψυχή μου θα σας έλεγε ότι είναι πολύ ωραία ιδέα αυτή, αυτού του υπέροχου δρόμου, του Θεσσαλονικάνου, η οποία έχει 20 μέτρα πλάτος και πρασιές κατέρευαν. Είναι μια από τους δύο δρόμους της Μητρόπολης που έχουν πρασιά. Αυτό σημαίνει ότι αυτό που σχεδίασε το Ελληνικό Συμβουλίο τον 10ο αιώνα, γιατί μας έρχεται το 1995, προφανώς έλεγε ότι η οδός του ποτάμου είχε ένα χαρακτήρα κομβικό για τη λειτουργία της πόλης. Όσο δεν θα μάθει να έχουμε την παρουσία ενός ποτάμου, ο οποίος βέβαια δεν έχει νερά, ή τα ζεστά νερά έχουν τα προβλήματά τους, όμως οι χρηματοδοτήσεις ήταν χαμένες, η διαδικασία της εκτροπής της κήψης του ποταμού ήταν χρονοβόρα και ίσως περιβαλλοντικά αδύνατη. Δηλαδή, αν ασχοληθεί κανείς με τη ροή του ποτάμου, να πει ότι ποτάμου, θα δούμε την διαδρομή διαμονή. Αυτό σημαίνει και για να μπορεί να δημιουργήσει, θα πρέπει να γίνει μια επανατοποθέτηση του ποταμού, τη γεωμετρία του ποταμού, δηλαδή στο μέσο του ποταμού, για να υπάρχει μια λογική. Πράγμα το οποίο περιβαλλοντικά δεν θα φτάνει ποτέ σε αποδόση. Οπότε η πόλη θα είναι με ορίγματα σκαμμένη για πολλά χρόνια και πολλές εκλογικές κρίσεις ακόμα. Θέλουμε λοιπόν την δημιουργία του Ελληνικού Συμβουλίου. Και αυτό το έργο θα μας αποδώσει έναν νέο δρόμο ασφαλή, ο οποίος με παρεμβάσεις με νέα ζωοδρόμια, με νέο πρόσφαμα και με τις παρεμβάσεις που γίνονται στο τμήμα μεταξύ της Ερμού και της 28ης Οκτωβρίου, θα μπορεί ως ένας χώρος με ειδική χρήση να μπορεί να έχει κυκλοφορία χρημάτων, αλλά εύκολα με πολύ έξυπνο τρόπο να μας αποδίδει και μια πλατεία, η οποία πλατεία ήταν και είναι μάλλον ζητούμενο για το τάδε μισό, όπως αφουγκράζει ο κόσμος που μεταφέρονται από όλους τους αυτοδιοικητικούς συντελεστές. Εκεί θα τοποθετηθεί και το εκκληκτικό του Ρεγούλης, ώστε να συνδεθεί, ο τόπος με τη μυθολογία του Θεού. Και σε ποιο το σημείο, εκτός από την αναφορά στις Ευρωπηγές και στην Ευρυσό, που ήταν ο πρώτος αναγνωρισμένα παγκόσμιο τουριστικός προορισμός στον Άγιο τον άνθρωπο, θα γίνει και μια προβολή των τυπών του Θεού ποτάμου της περιοχής του Ακλαδανίου, που θα οδηγούνται με έναν έξυπνο τρόπο οι επισκέπτες, ώστε να δίνουν ζωή και στην περιοχή η οποία ορίζει ως χώρος από επένδυση. Τώρα, η Ρυψός χρειάζεται ένα πολύ δυνατό φασκάρι. Γιατί μπορεί να έχει κάποιες κομμές, οι οποίες είναι διαφόρων κατηγοριών, αλλά η αλήθεια είναι ότι οφείλουμε να, αφού το έχουμε γνωρίσει βέβαια, να προβούμε σε γενναίες παρεμβάσεις ανάπτυξης. Όμως, δεν είναι τα νοτρά της Ρυψού μία απλή περίπτωση. Δεν είναι όπως δεν έχει χαρακτηριστικά της αστιαίας, ούτε των ωραιών, με τα λες και τις κινήσεις, που ο πληθυσμός είναι συγκεκριμένος, υπάρχει μία σταθερότητα μέσα στην πρόβλημα και μέσα στον χρόνο και βέβαια τα νοτρά της Ρυψού είναι η είσοδο του Ελλήνου μας και το δυνατότερο σύνολο της εξωτερικής θεάς μας και ουσιαστικά ο ισχυρότερος χώρος του για τον τουρισμό του Δήμου Σχέδιου. Τι κάνουμε αυτήν την περίοδο? Αυτήν την περίοδο εκπονείται το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Σχέδιου. Έχουμε λάβει στο σώμα την απόφαση αποδοχής του ειδικού πολεοδομικού, το οποίο για του οποίου οι διαδικητές αφιερώνουν μεγάλο μέρος του χρόνου τους και της εργασίας τους για την εκδρόμηση τους. Παράλληλα με το ειδικό προεδρικό, τις προηγούμενες ημέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, εξασφαλίστηκε και η χρηματοδότηση για το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της εκδρόμησης. Αυτό το στρατηγικό σχέδιο θα δει και θα καθορίσει τομείς μέσα στην Ευρώπη, οι οποίοι θα έχουν ω
θα υπακούν συγκοινούς κανόνες ανάπλασης, οι οποίοι ουσιαστικά θα χαρακτηρίζονται από συνθήκη, νέα ενεργή, παρεμβάσεις πάντα άλλο την ενεργή, και βέβαια πολύ αυξημένες προδιαγραφές προς βασιλιμότητες, διότι αυτό αφαιρείται εκτός από ότι είναι ζητούμενο, σύμφωνο ζητούμενο, είναι και ζητούμενο για το δεύτερο σου, που είναι μια πολύ υγεία και αυτό πρέπει να προβάλλει. Η αρχική εικόνα μας λέει ότι η περιοχή στην οποία βρισκόμαστε τώρα, όλο το τμήμα από την είσοδο της Μητρόπολης, που λέγεται αυτά, που είναι σημαντικά και τις δημοτικές, την δημοτική περιουσία. Ό,τι υποστηρίζει το Μαρτίο, το πάρκο, το θέμασε, το ακόμα δεν είναι τόσο. Η περιοχή των Πλατανίων χαρακτηρίζεται λόγω των ιδιωτεροτήτων και της ουσιαστικής εγκατάλειψης ως περιοχή από επένδυσης, η οποία χρειάζεται μια όθηση. Το παραλιακό μέτωπο έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Συζητείται, και αυτό το συζητήσουμε σε αυτό το σώμα, η διαδικασία μετακίνησης του λιμένου σε μια άλλη θέση. Το πλεονέκτημα της μετακίνησης του λιμένου είναι ότι απελευθερώνεται όλο το παραλιακό μέτωπο, με αποτέλεσμα να εξαρτάται από την αποκτήση πάνω στη θάλασσα, ενώ όταν έχουμε το λιμάνι, όσο καλά είναι να λειτουργεί ο περιφερειακός, τότε ένα τμήμα από την ίσου και εξοπλισμένος μέχρι το Ρωμάνικα πάντως δεν θα είναι δρόμος που θα κυκλοφορούν βαρέα ζώα και μεγάλες κυκλοφορίες, οπότε με αυτό δεν απλά στη θάλασσα. Αλλά υπάρχει το μειονέκτημα του ότι η μετακίνηση του λιμένους αυξάνει ανάλογα με τη μία θέση το κόστος και το χρόνο της δρομολογίου των φέρμπορ. Δηλαδή, αν το προθυμίο του λιμάνι μας εγκατασταθεί στην περιοχή που ονομάζουμε Λιβάδη, τότε αυξάνεται κατά 15-16% ο χρόνος ή μάλλον τα μίλια της απόστασης του εντυπωσίου στην Αγγίζα, πράγμα που θα συνδέσει τις συνέπειες. Δηλαδή, αν δεν έχουμε αύξηση του χρόνου, θα έχουμε αύξηση κάποια σύνδεση. Πράγμα το οποίο δημιουργεί άλλες συνθήκες για την πόλη. Και όσο δυσκολεύει η πρόσβαση στην πόλη με τον τρόπο που έχουμε, τότε θα πρέπει σαν σώμα, όπως λέω τώρα αυτή την διασκέψη, να αποφασίσουμε τελικά ποιο είναι το σημείο της ισορροπίας. Εκτός και βέβαια θα επιφέρει την μετακίνηση του λιμένου και μια αλλαγή στην εμπορικότητα της περιοχής γύρω από το λιμάνι, που δείχνει να έχει και τη μεγαλύτερη συγκέντρωση του πληθυσμού διαφόρων, η οποία σίγουρα και γρήγορα θα βρει τον δρόμο της, αφού το παλιό λιμάνι θα γίνει μια τουριστική μαρίνα. Αυτά θα τα συναντήσουμε στο μέλλον. Τώρα, υπάρχει και η περιοχή της του υπουργικού κέντρου, είναι το τμήμα που περιβάλλεται από την πρόθυμη ποτάμι, την 25η Αυγή και την 28η Αυγή, που είναι συγκεκριμένα τα περισσότερα. Είναι το τμήμα για το οποίο η υπηρεσία μας εκπονεί μια μελέτη, έργο προπολογισμού περίπου 350.000 ευρώ. Μιλάμε για παρεμβάσεις οι οποίες δεν έχουν αλλαγή στην λειτουργία, αλλά και κατασκευή νέων πεζοδρομίων. Υπάρχει ένα χάος στην περιοχή και νέων δρόμων, ώστε να μπορέσει να γίνει το κέντρο του δημιουργικού φιλοδοξικού και ίσως υποθέτηση άλλου λειτουργού στο δόστομα του Τσεντού Ερμού. Και φανταστείτε ότι με την ολοκλήρωση του Μέσου Θεού Ποτάμου και το έργο της ανάπτυξης του δημιουργικού κέντρου, το οποίο επίσης θα χρησιμοποιηθεί από το πρόγραμμα Λίντερ, είναι τα επόμενα χρήματα τα οποία περιμένουν, θα έχουμε ουσιαστικά μία περιοχή η οποία θα έχει αλλάξει πρόσωπο μέσα από το δεύτερο. Τι γίνεται όμως με δεύτερο. Η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου και της περιοχής 1, που οποία βρισκόμαστε τώρα, η οποία είναι και πιο ενδιαφέρουσα και επιμηθυντικά και αισθητικά, είναι ένα έργο το οποίο θα έχει προϋπολογισμό 10.000 ευρώ το έργο. Είναι τεράστια εκτέλεση και μια ειδική χαρακτηριστική. Πού θα βρεθούν τα έργα αυτά. Όταν μιλάμε για το Λίντερ, θεωρούμε ότι είναι συσφασμένο. Δημοτικοί πόροι, ήδη οι πόροι, είναι αδύνατο να καλύψουν ούτε την τύπο δράση ούτε την τύπο προϋπολογισμού. Μέχρι τώρα, τα ευρωπαϊκά προγράμματα δεν είχαν έργα
γενναίες σε περιφερειακούς λόγους. Η ανάπτυξη που γίνει στην Ιστία, η ανάπτυξη που γίνει στο λόγος, η ανάπτυξη που γίνει στο δεξιά και που μπορεί στο χώρο, αν το δείτε, θα δείτε ότι η χρηματοδότηση είναι σαν, σαν τα ίδια χρήματα τα οποία παίρνουν κάθε χρόνο για να για επενδύσεις ή για έργα του Δήμου της Διασκεψού. Είναι ουσιαστικά πόροι που είναι ξεκάθαρα και δεδομένοι για κάθε χρόνο. Στην επόμενη χρονική περίοδο, στα μέτρα τα οποία θα έχουμε αυτό το φθινόπωρο, υπάρχει και η πρόθεση αλλά και η συμφωνία ότι θα έχουμε προσκλήσεις για αναβάσεις για την πόρα ευρωπαϊκά λόγω της περιοδικής καταστροφής του λογαριασμού του περνών άμπους. Είναι μεγάλη ευκαιρία να προσπαθήσουμε να είμαστε στρατηγικά έτοιμοι και να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί και ενεργητικά, αν θα ακολουθήσουμε τον τρόπο ενός έργου ή ενός έργου που τοποθετεί ως μελέτη κατασκευή, για να μπορέσουμε να έχουμε μια γενναία ανάπτυξη με τη ζωή. Ίσως μετά από αυτήν την ευκαιρία να μην φερθεί άκρη στο στήριξη σήμερα. Είναι κάτι που θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε για να δούμε τελικά την ουτρόπη πώς θα φέρουμε στις επόμενες δεκαετίες. Ήταν η καλή ευκαιρία να σας πω τέτοιες κουβέντες με το πώς βλέπω τα τελευταία χρόνια. Η δουλειά που γίνεται είναι διαρκής, μπορεί να αφιερώνω πάρα πολύ σώμα χρόνο για την καρδιά του τελευταίου σου και θα λέω ότι είναι χάσαμε πρόεδρε 2 χρόνια και 6 μήνες, μπορείς να κάνουμε δημοτικό συμβούλιο του τελευταίου σου, αλλά για να είμαστε συνεπείς με την συνέντευξή μας, θα κάνουμε μισά συμβουλία εδώ και μισά συμβουλία στη ΔΕΗ για να μπορέσουμε να καλύψουμε το κενό. Μάλλον θα πρέπει να κάνουμε όλα τα υπόλοιπα αυτή τη ΔΕΗ εδώ. Αυτό βέβαια είναι κάτι που θα προσθέσει στο σώμα, θα το λέω και τον κόδιο. Δεν ξέρω να σας πω, σε πολύ έτοιμος να απαντήσω σε ερωτήσεις. Υπάρχουν τα πράγματα που λέει πως αυτό είναι έχει ακούσει να μην γνωρίζετε και λογικό είναι. Αν έχει κάποια πορεία, και τώρα ακόμα μπορούμε να πούμε διαθέσιμο να περάσουμε σε μια συζήτηση για το μέλλον και το τέλος. Είναι μια συνεδρία η οποία έχει και επαγγελματικό χαρακτήρα αλλά και συμβολικό, γιατί ουσιαστικά επισκέπτω το όργανο στον ένα από τους δύο πόλους στους οποίους δίνει η δουλειά. Gracias.
είναι κάτι που μακάρι να γίνει. Βέβαια, το φρόντι δεν είναι δεύτερο, δεν είναι δεύτερο που δούμε απέναντι σε καμία από τι αποφάσει. Μακάρι να γίνει και δύο, αλλά οφείλω να είμαι συγκεντρωμένο στο δικό μα. Με τα ίδια επιστόσει του δημοσιογραφία, οφείλει η περιφέρεια μα να την κρατήσει, γιατί δεν είναι μόνο ο κ. Άξονα, είναι και κρίματα τα οποία υπάρχουν, που είναι συνέχεια, και ένα έργο το οποίο ουσιαστικά πρέπει να αποδώσει το κόστο του προέκου τη μια ασφάλεια, γιατί και εμεί προχωρούμε μεταξύ μα και στο όνομα δεν είναι μία μόνο στην καρδιά. Το καταλαβαίνω, δεν είναι διαφωνή σε αυτό το πράγμα.
έχουν ένα πρόβλημα για έναν αριθμό. Βάζουν την εξίσωση του δικηγόρου. Και δεν είναι αυτό η περιπτώση. Δεν πρέπει να πάρετε ότι να πούμε που με ενοχλεί είναι ότι αυτή ήταν απαράδεκτη πράξη. Γιατί θεωρώ ότι υπήρχε δόλο στο ποσοστό να πάρω μια απόφαση 11 και 34 και ο δικηγόρο να έχει άδικα οριστεί από τι 9 το πρωί. Να κάνω τι εγώ, να πάρω ποια απόφαση να επικοινωνήσω. Για ποιο λόγο είναι ο δικηγόρο. Θα ήθελα εγώ μπροστά σα να μα ενημερώσει τι σημαίνει ο κύριο Λοχάρη, να ξέρουμε για ποιο λόγο τελικά θα ξέρει να ορίσει τον δικηγόρο. Αν τελικά έγινε αυτό το δικαστήριο, ότι παρευρέθηκε κάποια δικηγόρος μέσα να ζητήσει, δεν ξέρω το ποσό κάπου θα πάρει ο δικηγόρος. Θεωρώ ότι είναι σοβαρά θέματα και όταν είσαι και σε έμπιση θέση του δημαρχέ, πρέπει να προσέχεσαι τη συμφέρουση θέση, πρέπει να σε κοιτάξει. Μην το κάνετε στον κύριο Δήμαρχο, που είναι σε πτήχια σε βαθμίσεις. Είναι διάφορος σύνθεσης. Έτσι. Μέχρι τώρα
Ειλικρινά, σήμερα είναι μια σημαντική μέρα γιατί και για την Ευρωζώνη και γενικά για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας. Τέλος, θέλω να συγχαρώ τον κύριο Πιτσιά. Υπάρχουν πραγματικά που φεύγει από το Δήμο μας, μάλλον που συνεχίζεται. Θέλω να ευχηθώ ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο τη ζωή μου, να είναι καταλαβαίνος και πραγματικά όσο μπορεί να βοηθάει το Δήμο. Όσον αφορά αυτά που λέτε, Δημαρχέ, έχω την γνώση για εσάς προσωπικά για το σώμα ότι ό,τι είναι θετικό για την πόλη, όσο εξελίσσουμε, όσο και γενικά εξελίσσεται στην περιοχή, τη σπηλιά, το όλο το άλλο μήνυμα, εγώ δεν ελέγξει. Ό,τι είναι θετικό, δεν ελέγξει. Ό,τι θεωρώ ότι είναι αρνητικό, δεν ελέγξει. Πάλι σα ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να γίνονται αρκετά συμβούλια πλέον στο δικαίωμα τη Ελληνική και να ευχηθώ καλό καλοκαίρι περισσότερα εύκολα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πριν πάμε στα. Έχουμε κάποια θέματα εκτό βαρύ διάθεση, οφείλω να κάνω κάποιε ενημερώσει στο σώμα. Θα ξεκινήσω από την απόφαση που πήραμε στο διαδικτυακό συμβούλιο για μια προγραμματική απόφαση 2022. Στις 4 του Μάρτη. Ήταν αντικατάσταση του μέσου επιτροπή για την επέμβαση τη μελέτη ειδικού προηγουμένου σχεδίου. Έγινε την 25 παρόντων λοιπόν, και με 3 ψήφου όχι, κυρίου Καμαρά που είχα γίνει την Μαρακιώτη και με 7 ψήφου παρόν, κυρίου Σπανού, κυρίου Σεφάκη, που είχε λόγο τη κυρία Καμαρά. Στην του Σταθίου, στη Λίγα του Κυροπούλου και στη Λίγα του Κυραντέξη. Αυτούς ήρθαν παραόν, έτσι και οι τρεις κύριοι συνεχείς της πλήρωσης είπα πόσο. Ήταν κατά την ψηφία. Λοιπόν, ήταν μια κοινωνική τελευταία τηλεφωνική συνεδρία που είχαμε κάνει και ελπίζω να μην ξανακάνουμε. Τώρα, έχω μια έκδοση έτσι αντισταθμοποιήσεις του κυρίου Αναστασίου Μιλώτη, θα συνομιλώσω. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ πως άλλη λεπτή την αξιοποίησή μου από την Δημοτική Παράταση της Δημοτικής Πρωτοβουλίας για προσεκτικούς λόγους. Στις 24 Σεπτεμβρίου, θα πάρει ο κύριος Μιλώτης. Τώρα, ο κύριος Μιλώτης, ο οποίος λέτε, είναι γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκπίπτεια αυτοδίκαια από το αξίωμα αυτό. Άρα, την Κυριακή λοιπόν θα πρέπει να είμαστε σε ειδική, σε έκτακτη διοική συνεδρίαση για να επιλέξουμε νέο γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι, πρότασή μου είναι να βρεθούμε εδώ γιατί τα προβλήματα της ιστορίας θα μάθει τα μάτια και έχουν κάτι και τις ιδέες να δούμε λοιπόν ότι θα σας αλήθει τα πρόσκληση. Έτσι. Είναι η νική κατεδίκουσα όμως γιατί δεν έχουμε τον χρόνο. Πρέπει από τη στιγμή που παίρνουμε την αξιοποίηση θα πρέπει την πρώτη Κυριακή να σχεδιάσουμε και να κλέψουμε τα μαλλιά. Μπορείτε. Θα σας δω λίγο όλη την πρόσκληση για να δούμε την ώρα ακριβώς. Όσον αφορά τον χώρο, στις τελευταίες δημοτικές εκλογές και παραμένω
και μου φορούν μέσα από το βαθύ αίσθημα αγάπης και με έντονη τιμή να χαιρετήσω τον Δήμο, αλληλεγγύος και με όλες τις δυνάμεις μου, συμβάλλοντας και την πολύ των εμπειρία μας στην πρόοδο και την ανάπτυξη του τόπου μας και στις ελευθερίες καθημερινότητες των συμπολιτών μας, εντάχθηκα στο θρησκευτικό σύνολο μαζί για το αύριο, με την αφελή ελπίδα ότι οι ιδέες και αντιλήψεις που θα μπορούν να ανταπόκριση στο πρόσωπο του Δημάρχου και θα συμβοληθούν για την παράταξη. Όμως, με πάρα του χρόνου διαψεύδεται η πλάτη, διαπιστώνοντας ότι η ιδεολογία, η συγκίνηση και η δική μου δεν έχουν κοινά σημεία και δεν καθίζονται από τον αλασμοστικό, αφαιρετικό και δικαστικό για τη συνεργάτη και δημόσια τρόπο αντιμετώπιση του κλίμακο. Η συστηματική αποσχημάτωση και προβάλλει την υπονόμευσή μου αρχικά ως αντιδημάρχου και στη συνέχεια ως συμβούλου, εντόνια και καθόλου θα πω την μνήμησή μου και ειδικτό και εναντίον από πολλές φορές άνθρωπη αφαίρεση των αντιδιοτήτων από το Δήμο προκειμένου να εκπορηθούν και να συμβούν στη συνέχεια άτομα, όπως και τον πιστεύω διαπίστωσα από πρόσωπα, άσχετα με το αντικείμενο για το οποίο έχω οριστεί να πω στον Δημοτικό Συμβουλίο ως αποκλειστικά υπεύθυνο, τον οποίο η σχέση με το Δήμο και η ιδιότητά του αναζητείται και ερευνάται, ακόμη όπως και είχε ενδεικτικά την περιστατικό της εναρχία μου αλλαγής των κοινωνικών χώρων αποθήκευσης των φύλων ΤΕΒΑ, ενέργεια που διευκόλυνε την κριτή και επομένως παράγουν τα αγορά του φύλου. Έτσι, η μόνιμη αποσύρωση αυτής της επικοινωνίας, καθώς και η έλλειψη στοιχειώδους διαλόγου της συνεργασίας μεταξύ των δημοτικών συμβούλων της παράδοσης του κ. Κουτιά, σε συνδυασμό με την αυταρχική, αλλοδοτική και αποσυνολική συμπεριφορά του ίδιου, μεταβάλλει τον θεσμικό ρόλο των δημοτικών συμβούλων σε διαπληκτικό, που στερεί ακόμη και την διατύπωση και έκταση αυτής της νόμης. Η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή η παράδοση του Δημάρχου, με επιλογή και καθέτηση του ίδιου, έχει μετατραπεί σε φυσικό και επιθύμιο όργανο εφαρμογής των εκλογών του, ακόμη και αν είναι σπαμμένες οι κοινωνικές και υποχρεωτικές έγκρισης όλων των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Η κυριαρχία σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα θεσμικά όργανα, όπως και η διάθεση του φαινομένου της αθλητικότητας, της έφρασης, της αλαζονίας, αποτελεί καθεστώς βαθισμένο πλήρως με την αντίστοιχη κοινοτροπία του ίδιου, Δημάρχου. Η συλλογικότητα και η αξιοκρατία που καλλιεργιζόταν ο Δήμαρχος δεν υπήρξαν ποτέ. Έχουν γίνει προσλήψεις σε εκλογικών και ψηφοφόρων του, κάποιοι από τους οποίους είναι αγώνιστοι, καθώς κρυμώνονται χωρίς ως όσο να παρουσιάζει τη διαργασία σε υπηρεσίες και δομές του Δήμου. Η απόφασή μου, οριστική, αμετάκλητη και αποτέλεσμα μας ανησυχικής και όρημης σκέψης είναι να αποχωρήσω οριστικά από την προεκλογική καθοδηγητική παράκληση και να αναξιοποιηθώ προκειμένου να μην έχω καμιά σχέση και εμπλοκή σε πράξεις προστατεύσεις και πολιτικές που χαρακτηρίζουν την δημοτική παράκληση του κ. Κουτιά και να αντίθεση με την εκλογία, την συνείδηση, την εταιρεότητα και την εθνική μου. Ευχαριστώ τους συμπολίτες για μια ακόμη φορά για την τιμή που έκανε να με εκλέξουν τον Δημοτικό Σύμβουλο, τα καθήκοντα του οποίου θα συνεχίσω να ασκώ ως ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος. Κατόπιν αυτών, με βάση τις παραπάνω διατάξεις, σαν 66 παράγραφος 4 και 7, του νόμου 1852, όπως ισχύει μετά την εγκατάσταση του μάρτυρου 53, του νόμου 45 και 55 του Παπακό, του μάρτυρου 114, άρθρο 4, άρθρο του νόμου 46 και 3 του 19, αλλά και τον κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλώνω ρητά ότι η παρουσία μου στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου θα γίνεται στο εξής με την ιδιότητα των εξάρτητων Δημοτικού Συμβούλου. Είναι αυτονόητο ότι στις προτάσεις, ερωτήσεις, πληροφορίες και υπές εργασίες του Δημοτικού Συμβουλίου διατηρώ στο ακέραιο το περιόριστο δικαίωμα της κατασυνείδησης του νόμου και ψήφου. Σας παρακαλώ να αποδείτε στις εξεντέψεις που είναι απαραίτητες για την ορθοποίηση της παρόχησης του πληθωρισμού, την ανάγνωσή της κατά την ώρα της εταιρείας του Δημοτικού Συμβουλίου και την καταπόλησή της στα πρακτικά. Με ιδιαίτερη τιμή, τον κύριο Σαββαίο, τον κύριο Σαββαίο. Κύριο Σαββαίο, δεν έχει κάποια θέση κάποια αξιώμα τέτοια, αλλά δεν έχουμε κάτι να πούμε. Με αυτό. Τώρα, να περάσουμε. Είναι δύο θέματα εκτός ομιλίας για διάθεση. Το πρώτο θέμα είναι η παραχώρηση έντος πολιτισμού του χρόνου της ομαστού έχει ζητήσει να το εξυπάρει τους μεταγράφους της Θεσσαλονίκης και είναι δημιουργικό κάτι. Εδώ το έτοιμα παραχώρησης εδώ. Δεν έχει. Είναι είστε τακτικό μέρος.
του πολιτισμού, θέλοντας να στηρίξει τη Βόρεια Ευρώπη, η οποία πέρασε το καθημερινό της προηγούμενου του, θα συνεχίσουν να αναλαμβάνουν για πάντα αυτό το όρο καθημερινό, γιατί αυτό αποδείχθηκε στην πραγματικότητα αυτό που σημαίνει το προηγούμενο του. Έστειλε το φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι νομικό πρόσωπο του Συλλογικαίου, το οποίο υπάρχει στον Δημοκρατισμό, να ξεκινήσει έναν καινούργιο θεσμό στη Βόρεια Ευρώπη. Το έργο λοιπόν αφορά στη δημιουργία ενός καινούργιου φεστιβάλ, το οποίο το περιεχόμενο θα είναι περιβαλλοντικό και θα λειτουργεί για 3 Κυπριακές μέρες αρχικά, κάθε Ιούλιο, και στην Τρία κάθε Ιούλιο, και θα λαμβάνει χώρα στην Κορέα με δράσεις και εκδηλώσεις απλωμένες και στους δύο Δήμους. Έτσι σχεδιάζεται αρχικά, αλλά το κέντρο του φεστιβάλ θα είναι η Λουτρόπη της Ελισσού. Αυτό το πετύχαμε μετά από την διαρκή συνεργασία που είχαμε με τον Ορέστα Γραντάκη, ο οποίος είναι ο γενικός διευθυντής του, τεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης. Θα χρησιμοποιηθούν και προφανείς λόγους προφανώς, πετύχαμε να αποτελεί το κέντρο του έγραφη πρώτη, η Ιωτρόπη της Ελισσού. Έχει να κάνει και με το ιστορικό του παρελθόν και με τη θέση, αλλά και με τις υποδομές και το κυριακό πρόγραμμα. Και ο Δήμος μας θα συμμετέχει σε αυτό το φεστιβάλ, παρέχοντας βοήθειες σε οτιδήποτε ζητηθεί, γιατί θεωρούμε ότι μία τέτοια εκδήλωση αυτή της εμβέλειας, αν καταφέρουμε μετά από κάποια χρόνια να γίνει θεσμός, μόνο η πραξία μπορεί να δώσει και στην πόλη και στο Δήμο και στην Κορέα. Μαζί τη λοιπόν να παραχωρήσουμε και κάποιες ιδέες της συγκεκριμένου Δήμου. Προφανώς δεν μπορεί να υπάρχει κάποιος λόγος αντίθεσης. Θα χρησιμοποιηθεί το κύμα, το οποίο ανοίξει τον οργανισμό του Νέα Μέρες και είναι ενδυματικό το πόσο του Δημοτοπολίου. Και η Δημοτική Κοινοθετήση Επιχείρηση Υγείας Ελισσού, στην οποία αρχικά έχει παραχωρηθεί, και χρήση για κάποιους μήνες από το Ίδρυμα ΚΟΚΑ, το Κινηματοθέατρο Απόλλων, με στόχο τη μακροχρόνια μίσθωση, θα παραχωρήσει το Κινηματοθέατρο Απόλλων, στο οποίο γίνονται εργασίες αποκατάστασης, ώστε μέχρι τις 15 του Ιουνίου του επόμενου μάθου να είναι ο χώρος ικανός να υποδεχθεί την ημέρα της έναρξης, την Παρασκευή δηλαδή, το έργο. Βλέπουμε λοιπόν μέσα από μια συνολική προσπάθεια και προσπαθώντας να αξιοποιήσουμε οποιαδήποτε ευκαιρία μας δίνεται, εκτός από τη δημιουργία ενός θεσμού που είναι το Φεστιβάλ του Περιβαλλοντικών Δημιουργών του Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, ήδη έχουμε και άμεσα αποτελέσματα στις υπομονές της πόλης. Στην πολιτική συνεργασία με το Δημαρχό και με το Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης έρχεται ένας χώρος ιστορικός. Ένας χώρος πολιτισμού και των δεύτερων στα χέρια του Δήμου και με τη συνδρομή του Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, το οποίο καλύπτει μέρος των ταπανών και της εργασίας υποκατάστασης του κοινοθέτου αγώνου, σε λίγες ημέρες θα έρθουμε σε αυτήν την ωραία αυτή και τις πρώτες εκδηλώσεις. Και πρέπει να σας πω ότι μέσα στο Ιούνιο θα μπει η δεύτερη εκδήλωση, η οποία προγραμματίζεται από ό,τι θα αφορά τα 100 χρόνια από την κυριαρχική δραστηριότητα. Έτσι λοιπόν, με αυτήν την ωραία εισαγωγή, εισηγούμε στο σώμα να παρακολουθεί το κοινό του κύριου του Πεσπιδεράτου σήμερα από τις 15 με την 19 Ιουνίου για να φιλοξενήσει μεγάλο μέρος των δράσεων. Ουσιαστικά εδώ θα λειτουργεί η αγορά των κοινών. Εδώ θα βρίσκονται οι αρχιτέκτες που προβάλλουν τις ενέργειες τους και να μπορέσει να λειτουργήσει η αγορά, η συνήθεια του Πεσπιδεράτου για 4 ημέρες στο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης.
Και το άλλο, ό,τι αφορά στον πολιτισμό και τις τέχνες, φυσικά και την ανάλυση του τόπου μας, δεν θα μπορούσαμε να διαφωνήσουμε σε αυτήν. Κάποιος άλλος με πόσο πρόσφυγος θέλει να αποδεχτεί. Ωραία, πάμε λοιπόν σε σύγκριση. Κύριε Λουχάρη. Ναι. 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 Να περιοριστούν και να υποδοθούν ανάπτυξη.
πάνω από την γνώση, αρχικά από τι κινδυνεύουμε. Από την πρόληψη, την προετοιμασία, την ετοιμότητα, την οργάνωση και την απόκριση. Άρα με τη μείωση της στρατότητάς μας, της επάφειάς μας δηλαδή, επιτυχάμε τη μείωση της πιθανότητας μιας καταστροφής και των επιπτώσεων της πάνω μας. Στα πλαίσια λοιπόν της οργάνωσής μας, για στην προετοιμασία της ετοιμότητας απόκρισης ανάγκασης, η πολιτεία δημιουργήσε το ζευγό της πολιτικής προστασίας. Η πολιτική προστασία βαπτίζεται από ένα σύνολο λεωφορείο που ξεκινά από την Γενική Γραμματεία, την Περιφέρεια, την Περιφερειακή Ενότητα Αίθειας, το Δήμο, με τους αντίστοιχους υπεύθυνους, δηλαδή τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο της Ιερής Σοφίας και στο Δήμο μας το Δήμα. Αυτή λοιπόν είναι η επίσημη φορή της πολιτικής προστασίας. Παράλληλα, καθήκοντα πολιτικής προστασίας έπαιρνε και η πρόεδρο, καθώς και η αντιδήμαρχη. Η πρόεδρο των οποίων στα αγωγιά. Παράλληλα λοιπόν με αυτούς τους δημόσιους φορείς, εμπλέκονται και το πυροσβεστική, η αστυνομία, το δασαρχείο, το λιμενικό, εθελοντικές οργανώσεις, αλλά και το σύνολο των πολιτών. Οι πολίτες δηλαδή δεν είναι έξω από την πολιτική προστασία, είναι μέρος της πολιτικής προστασίας. Το σώμα λοιπόν της πολιτικής προστασίας, όπως ανέφερα πάνω τα όργανα αυτά που είπα, όπως είπα, βαπτίζονται όργανα. Είναι καθώς λοιπόν ένα σώμα, το οποίο βαπτίζεται από όργανα, όπως το άθλιο του σώμα. Άρα λοιπόν για να μπορεί να λειτουργεί αυτό, θα πρέπει να υπάρχει ένα πρωτόκολλο λειτουργία όλων αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει ο πρωτόκολλο λειτουργία τη κάθε υπηρεσία και στη συνέχεια ένα πρωτόκολλο το οποίο μιλάει για το πώς εμπλέκονται αυτές οι υπηρεσίες σε μια κατάσταση έκτακτη ανάγκη. Για τον συντονισμό λοιπόν αυτών των οργάνων, η Γενική Γραμματεία Ανεπιτευτικός Φορέας θέσπισε τα σχέδια πολιτικής προστασίας. Και αυτά τα σχέδια είναι διαφορετικά για κάθε καταστροφή. Στη συγκεκριμένη που έχουμε έφτασει να κάνουμε το εγκρίνιο το πρωτόκολλο αυτό, είναι το σχέδιο διόρυγος, το οποίο έχει να κάνει με το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για καταστροφές. Ας ξεκινήσουμε σε αυτά σαν κεντρική συζήτηση και στη συνέχεια μπορούμε να κάνουμε κάποια συζήτηση για το θέμα της εμπλοκής. Στα πλαίσια της συνεργασίας και της διακριτικότητας των υπηρεσιών, την προηγούμενη εβδομάδα ο Δήμος μας έκανε μια πρόσκληση στους φορείς πολιτικής προστασίας, δηλαδή την πυροσβεστική υπηρεσία, στο αστυνομικό τμήμα, στο λιμενικό, στο δασαρχείο, η οποία μάλιστα ξεκίνησε σαν σύσκεψη στο γραφείο του κ. Γαρίκα και στη συνέχεια με τους παράγοντες κατευθυνθήκαμε στις δύο περιοχές οι οποίες κινδυνεύουν από την καλιά του τόπου μας, το εναπομένα τα δάση δηλαδή, της Λιχάδας και του Γιάννου. Είμαστε δηλαδή μια μέρα μπροστά από την καλιά που έγινε. Λοιπόν, εκεί πέρα λοιπόν συζητήθηκαν θέματα του πώς λειτουργεί κάθε υπηρεσία για να μην είναι κατανοητό πέρα από τα χαρτιά, γιατί η εκπαίδευση ενός ουσιαστικά γίνεται με δύο τρόπους. Με τρεις τρόπους. Πρώτον με τα διαβάσματα, δεύτερον με τις ασκήσεις και τρίτον με την εμπλοκή μας σε μια καταστροφή. Εκεί διδασκόμαστε. Ελπίζουμε το τελευταίο να το αποφέρουμε. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν σε αυτή τη συζήτηση προκλήθηκαν όλοι οι φορείς να πούν διάφορα προβλήματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν για να αποφεύγουμε το μπέρδεμα, αυτό το βάχαλο, το κλασικό, το λοιπό, όταν πάμε να εμπλακούμε μέσα σε ένα συμβάν. Όπως είπε ένας συνάδελφος του ΕΚΑΒ, ο οποίος είναι διοικητικός τέλεχος, μου είχε πει σε κάποια σύσκεψη που κάναμε σε κάποιο από τα μαθήματα, τα σεμινάρια που κάναμε, πολύ μεγάλο συνήθεια, είπα εγώ εμπλακεί σε 300 ασκήσεις και αυτό εμπλακεί σε 300
ατέλειες, τα επεισόδια δεν μπορούν να πάθουν. Αυτό λοιπόν κυρίως προσωπική μου άποψη και εκτίμηση είναι, γιατί δεν υπάρχει προσωπική επαφή. Όπως είπα πριν, τα όργανα ενός σώματος πρέπει να λειτουργούν σωστά. Δηλαδή, αν πέσει φαγητό στο στομάχι, πρέπει εκείνη την ώρα να επιθέτει με αυτόν τον τρόπο, όχι να φύγει προς. Αλλιώς είναι πολύ δυνατό. Προσπαθώντας λοιπόν, όπως είπα, να περιορίσω αυτό το παράδειγμα, κάνω αυτή τη σύγκριση. Βέβαια, αυτό δεν το αποφύγαμε, όπως ίσως το συζητήσουμε, γιατί θα κάνω και εγώ μια έκθεση αναφοράς με το συμβάν που είχαμε προθέσει την Καλιά. Όπου εκεί πέρα ενημερώθηκα την 5 ώρα, 5 ώρα εγώ, μάλιστα σήμερα που κοίταζα την τηλέφωνα, γιατί θέλω να κάνω καταγραφή όλων των τηλεφώνων που γίνεται με τη σειρά, ενημερώθηκα 4:57, 5 και 2 παίρνω την πλήρω εισηγή, στη συνέχεια η διάρκεια των επαφών ήταν 32 δευτερόλεπτα, 52 δευτερόλεπτα, δηλαδή οδηγώντας από το παιχνί για να πάω στη δημοσιογραφία, μιλάμε αυτό με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, εκείνη την ώρα με ενημερώσανε και ο κύριος Μισελής και ο Δήμαρχος και εκείνη την ώρα μάθανε 5 ώρα και έχουμε φωτιά. Η φωτιά όμως είχε ξεκινήσει από τις 12. Η πυροσβεστική ήταν στη σημεία και μάλιστα είχε στις 9.30 και είχε ζήσει την πρώτη αιστεία. Ο Δήμος δεν είχε πάρει, δεν είχε ενημερωθεί. Ούτε από την πυροσβεστική, ούτε από κανένα. Όπου στη συνέχεια, όλοι έχουν ενημερωθεί, έχουν ληφθεί ευθύνες στη διαχείριση της κατάστασης στο συγκεκριμένο συμβάν. Στο συγκεκριμένο συμβάν δεν εμπλέκει καθόλου ο Δήμος, γιατί ο αξιωματικός του συμβάντος, αυτός που είναι εκείνη και διαχειρίζεται το συμβάν εκείνη την ώρα, εκείνος ο οποίος έχει την απόλυτη εξουσία πάνω στις δυνάμεις που χειρούν, δεν επικοινώνησε με κανέναν στο Δήμο. Από το Δήμο. Ούτε με τον κύριο Λιάκο, ούτε με τον κύριο Λιάκο, στο Δήματος, που έχουμε μιλήσει, ούτε με τους πρόεδρους. Άλλη ετοιμότητα είχαν τον πρόεδρο και τον Δήματος. Και καμία επικοινωνία δεν είχε υπηρεστική, ήταν αλλού δεν ξέρω τι, πώς σχεδιάζεται να κάνει εκείνη την ώρα. Λοιπόν, με αποτέλεσμα, το μεταξύ, με το βράδυ της συνόδου, νομίζω ότι καλό είναι, δεν μιλάμε μόνο στα θεωρητικά, αλλά μιλάμε και το πρακτικό. Δεν θα κάνει αυτό. Έτσι. Λοιπόν, στο πρακτικό λοιπόν, εγώ 5 η ώρα με παίρνω τηλέφωνο, επικοινωνώ με τον προϊστάμενο της Ομοσπονδίας Προστασίας στην Καλκίδα, την κύριο Κίδα, και του λέω, από τη στιγμή που ήρθα από τον διοικητή του και μου ζητάει ένα έργα μέσα, θέλω άμεσα να στείλετε μια αεροφόρα. Υδροφόρα. 5 ώρα. Η αεροφόρα έφτασε 8.30. Ήταν το ταμείο που έφτασε. Ναι. Λογικό είναι αυτό, γιατί το αυτοκίνητο είναι ήδη πολύ μεγάλα, αλλά γιατί θέλω και εγώ να πω στόμηση. Λοιπόν, το αυτοκίνητο αυτό κατευθύνθηκε και φόρτωνε, όπως το λένε, φόρτωνε νερό από μια περιοχή που δεν ήταν διάθεση πρόσβασης, έπαιρνε από την Ιντερνετ, χωρίς να έχουμε εμείς γνώση για το πράγμα. Ενώ αντίθετα, ο κύριος Κουκουβίδης, ο διοικητής της Μεσταπής της Χαρτίδας, ο οποίος ήρθε από τη Χαρτίδα του Σιμπά, αυτό που έκανε, μιλήσαμε εκείνη την ώρα, κατευθείαν από το 5 ώρα, πήρα 10 άτομα την ώρα μίληση. Λοιπόν, ήρθε στην Ελλήψο, είχε βάλει τα δικαιοφόρα του, τα δικαιοφόρα της Περιστικής, βρισκόταν στην Αγία Παρασκευή. Δηλαδή, 2 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη της δουλειά του. Ωραία. Λοιπόν, ήταν δηλαδή δίπλα. Και ο πρόεδρος του το Γιάννη είχε ενημερωθεί από τα δίματα, ήταν στη Θεσσαλονίκη, είχε ανοίξει τις μάνες και πήγε τα ουσιαστικά. Λοιπόν, αυτό που καταρχάς έτσι μια ενημέρωση στο σώμα, για να ξέρετε τώρα τι συμβαίνει στον Δήμο μας και... Παρ' όλα αυτά,
Τώρα, μιλάμε για δύο δασικές περιοχές, προφανώς σε διαδρομό σε μια δύσκολη περιοχή. Η μία κατέκαψε 70 τετραγωνικά μέτρα, αν δεν λάβω στάση με το ζέμα, και άλλη περίπου 13 μέτρα. Που σημαίνει ότι η τάξη του μεγέθους αποδεικνύονταν δύο δασικές περιοχές, οι οποίες καταστρέφηκαν στη γέννηση στην οπαδότητα. Και επίσης, εύκολα και δεν υπήρχε και κανένας όμως ανησυχίας να πέρασε. Εγώ δεν παρακολουθώ τον μπροστά μου από τους πολιτικούς μου ζήσεις του κύριου Βέλη. Όλα όσα μας εξέφτει. Για την μη επικοινωνία του περιοριστικού σώματος του Δήμου, όσο φύγει. Για την μη υποτάξη όλων θα έχει φτάσει το Αγίου.
Εκεί όταν μιλάμε θεωρητικά, όλα τα πράγματα μπορεί να μελετηθούν πριν φύγουν εδώ. Όταν όμως έρθει, μια έπρεπε για ένα σημείο που στα δύο περίπου στα τρία, τα τέσσερα, έχουν την εξαρτή του γυάλου, που το νερό είναι επαρκέ. Και εκεί βρίσκονται οι πολιτικοί που το σημείο τη πρώτη πυρκαγιά. Και εκεί βρίσκονται οι υδροφόρε του πολιτιστικού σώματο. Και εμεί ψάχνουμε να βρούμε κορμού στον άγριο γιο του φυλάκου. Που γνωρίζουμε ποιο είναι το πρόβλημα, την υδροδότηση. Που γνωρίζουμε ότι ούτω ή άλλω το πρόβλημα τη έλλειψη του νερού είναι τεράστιο. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό προφανώ δεν γίνεται από αφήντα, αλλά γίνεται με δόντια σκοπιμότητα. Διότι προσπαθούμε να αποδείξουμε τα ραβόλια. Επιχειρησιακά, γι' αυτό δεν βλέπετε φωτισμένο. Λέμε, το πιστεύω, ότι δεν μπορεί να είναι αντικείμενο πολιτική εκμετάλλευση το ζήτημα τη καταστροφή. Και να φτιάξουμε να μπορούμε να ενισχύσουμε τι ρεκόρ μα από το Club Med που πρέπει όποιο συμβουλεύει τη γραφή τη περιοχή να κάνει ένα τεράστιο κύκλο για να φτάσει στη σημερινή πυρκαγιά. Όταν έρθει η σημερινή πυρκαγιά του, εκεί που νιώθει. Εκεί που βρίσκεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, αν θέλουμε να φτιάξουμε τα πρώτα κοινό για να γυρίσουμε τα περιοριστικά μα σε κολλιά τα οποία έχουν την έλλειψη του ιδιωτικού που έχουν. Σε κολλιά που του καλοκαιρινού μήνε μεταφέρουν νερό με υδροφόρη την Ιστρία. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι το πρόβλημα του ιδιωτικού κάλου. Νομίζουμε ότι προσπαθούμε να τα δώσουμε τη λύση που δεν δίνεται για να δημιουργήσουμε ένα πρόβλημα και μια παραγωγή. Δηματικό ξανά που συμβούλησε πάνω στα παρασπρόσθηση, επειδή μίλησα με τον κ. Κουσουλάκη, τον πρόεδρο, μου είπε ότι πριν με επιδίωξα στην τοπική παραδιαφορά, εγώ αυτό θα ήθελα να έρθει στι χρονικέ κλπ. Μου είπε το σκοπό, ο χρονό ο οποίο ήταν στο λιμάνι, ήταν λειτουργό, ήταν διορτικότατο και τον είχε ελέγξει ότι έχει πίεση νερού, κανονικότατο. Δηλαδή, είναι πόσε χιλιόμετρα πιο κοντά από το ΜΕΤ. Δεν πήγανε λοιπόν στα σημεία τα οποία ήταν οι πρόεδροι αρμόδιοι να υποδείξουν και γίνανε κάπου που δεν ξέρω πώς πηγαίνει. Είναι αυταπόδεικτο ότι έγινε επικοινωνιακή εκμετάλλευση του ζητήματος. Προσπάθησαν να πάρουν νερό από σημεία τα οποία δεν είναι στη διαχείριση του Δήμου για να αποδείξουν αυτό που δεν αποδεικνύει. Ότι ο Δήμος δεν είναι έτοιμο. Γι' αυτό ζητώ γρήγορα την εισήγηση, την τελειοποίηση και έχω ενημερώσει ήδη και από δύο εκπροσωπητέρους, διότι όλο αυτό το κουντάκι το επικοινωνούμε με το Δήμα. Είναι επικοινωνούμε με το Δήμα που πηγαίνει στα πόδια, για να το πω λαϊκά. Επειδή και η κυρία Τσαλίκη, αυτό το πράγμα τελειώσει τώρα. Διότι έχω την ευθύνη να σταματήσει όλο αυτό το γαϊτανάκι τη ανευθυνότητα από οποιαδήποτε σε όλα τα επίπεδα και σε όλου του κόσμου. Yeah.
δουλειά του Ιωνιστικού Σώματος ήταν να ενημερώσει τον Δήμαρχο, το οποίο δεν κάνανε. Το έμαθα από κατοίκους και επικοινώνησε τον κύριο Πύρη, τον Δήμαρχο και τρέξαμε στο πεδίο της δουλειάς. Ουδέποτε επικοινώνησε ο διοικητής του Βασιλευτικού του Ιωνιστικού Σώματος στην Ιστιαία με τον Δήμαρχο για Ιωνιστικό και τη συγκεκριμένη δουλειά. Αυτό που λέω είναι πάρα πολύ σοβαρό και γι' αυτό δεν υπάρχει στη συνέχεια. Γιατί όλα αυτά τα σχέδια υπάρχουν μόνο στα χαρτιά.
καλοκαίρι που μας πέρασε. Όταν τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας δεν παίρνουν υπόψη τις ανάγκες της κοινωνίας για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε δασαρχεία, πυροσβεστική, στον εξοπλισμό τους, σε διάνοιξη αριθμητικών ζωνών και διάνοιξη δασικών και αγροτικών δρόμων, ώστε η πρόσβαση να είναι πιο γρήγορη. Ο λαός τότε παίρνει την υπόθεση στα χέρια του. Γιατί όπως σας είπαμε και το λέμε συνέχεια, μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό. Και αυτό το απέδειξε ο λαός του Δήμου μας. Yeah.
είπε η Ελλάδα, και ο Γιώργος ναι, αντί σε όλο τις νέες της Σκάτης. Όχι, και ο Γιώργος ναι, όχι. Πάμε λοιπόν στα θέματα ημερήσιας διάθεσης. Το παρελθόν 1 είναι η ονοματοδοσία του πρώην πνευματικού κέντρου πρόσφυγης του. Για τον πληκτρολόγο είναι ο κύριος Δήμαρχος. Όπως έχουμε ανακοινώσει από τις μέρες, ένα από τα θέματα τα οποία θα βρίσκεται στην ημερήσια διάθεση και μάλιστα πρώτο στην πρώτη συνεδρίαση στο πνευματικό κέντρο, στο πρώην πνευματικό κέντρο, μετά τις εργασίες ανακοίνωσης, είναι η ονοματοδοσία. Αυτό το οποίο αξίζει να αναφέρουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι το κτίριο του 2019 παραδόθηκε σε μια κατάσταση που δύσκολα μπορεί να γίνει. Θα έπρεπε μάλλον να έχουμε εδώ ένα προτζέκτο για να σας παρουσιάσω και την κατάσταση των δύο ιστορών του κτίριου, που περισσότερο εξάλλου το γνωρίζετε, αλλά και την πορεία των εργασιών και την εξέλιξη του κτίριου για να φτάσει στην κατάσταση. Εδώ όμως είναι ώρα να ευχαριστήσω πραγματικά με την καρδιά μου όλους αυτούς που δούλευαν για αυτό. Δεν έγινε διαγωνισμός, δεν έγινε εγώ, δεν υπήρχαν ανάδοχοι, δεν υπήρχαν εργολαβικά κέρδη, υπήρχαν μόνο δημοτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι εργάστηκαν σε αυτό το κτίριο και ουσιαστικά το αναμόρφωσαν. Το κτίριο αυτό είναι πραγματικά η απόδειξη του ότι όταν κάποιος θέλει κάτι πολύ και το κάνει με αγάπη, μπορεί να πετύχει πολλά πράγματα. Τεχνίτες, υπάλληλοι του Δήμου, πολλές φορές εξειδικευμένοι, άλλες φορές για εκδίκηση, που τη συμπεριφορά στην κοινή μας υπηρεσία, τη συμπεριφορά στην κοινή μας, κατάφεραν αυτό το κτίριο το οποίο ήταν γεμάτο με περιπτώματα ζώων, κτηνών, τετράγωνα, δίποδο, ζωντανά και νεκρά, με κατεστραμμένες δομές, βάπεδο, κουφώματα, λειτουργική κατάσταση, όλα αυτά τα αποκατέστησε η υπηρεσία του Δήμου. Με πολύ μικρό κόστος, αλλά με πάρα πολύ δουλειά και με πάρα πολύ αγάπη. Και φτάσαμε σε αυτό το υπέροχο μοντέλο. Είναι ένας χώρος ο οποίος ουσιαστικά προβλέπεται μπορεί να έχει μετήρηση. Πριν από μια εβδομάδα, όταν βρισκόμασταν εδώ στην τρίτη φάση της διαβούλευσης για την ανασυγκρότηση, ήταν τελείως διαφορετική η διάθεση του προσανατολισμού. Τώρα, για να έχουμε το Δημοτικό Συμβούλιο και στην κλήρη ανάπτυξη, μάλιστα έχουμε επιλέξει αυτή την πλευρά. Μπορεί να γίνει χώρο συνεργειακό, μπορεί να γίνει χώρο με μια μεγάλη εκδήλωση, γιατί όλα αυτά είναι κλειστό με την προχωρήση. Μπορεί να έχουμε 120 καθήκοντε, ακόμα λιγότερου. Είναι κάτι που μπορεί να γίνει προβολέ είτε κοινών, είτε για παρουσιάσει οποιοδήποτε πλήρη ενδιαφέροντο. Και εισηγούμε στο σώμα να πάρουμε μια απόφαση το πρώην πνευματικό κέντρο του Ιησού, διασώζοντας ουσιαστικά αυτό το κτίριο μνημείο και κάνοντάς το να επιβιώσει αρχικά μετά τις παρεμβάσεις των τριχνητών της υπηρεσίας μας, το καταφέραμε πολύ γρήγορα να αναβιώσει το όρο. Γιατί όποιο κουφάρι ήταν να φτιάξει, όσο περίπτωση τον κενάνε το σπιλισμένο, αν δούμε μέσα σε αυτό ζωή, τότε δεν έχει επιτυχία. Καταφέρουμε λοιπόν λίγο λίγο αυτό το να αναβιώσει. Και αν δεν θα υπάρξει κρίση, το Σάββατο και την Κυριακή του Δημοτικού Συμβουλίου θα συνεργάσει εδώ. Και είμαι σίγουρο ότι και η ανάγκη στην Ελλάδα, αλλά και η πόλη του Δήμου, η καρδιά τη πόλη του Δήμου θα αρχίσει σιγά σιγά να κατάσταση του μέρου. Εισηγούμε λοιπόν το κτίριο να μετονομαστεί σε αίθουσα πολιτισμού. Α διατηρήσουμε τον όρο πολιτισμό στο όνομα αυτού του χώρου και να δοθεί και το όνομα Ελλήνα Μερκούρη. Γιατί ένας αναλέω, σε παρένθεση. Γιατί χωρίς αυτό να έχει τις κομματικές παύλα πολιτικές προεκτάσεις που συνοδεύουν το πρόσωπο, την έννοια στην Ελλήνα, αλλά θέλοντας να αποδώσουμε την τιμή στο πρόσωπο το οποίο στα περιθώρια μιας ιδιωτικής επίσκεψης στην περιοχή μας και μετά από συνάντηση που είχε με τους άρχοντες
δημιουργούνται και να φτιάχνουν τόπο. Και αφορά την ανακοίνωση και αξιοποίηση του πρώην Πρωθυπουργού Κέντρου και του Αντισυμβούλου Ανταλμάσου Μέσου Πολιτισμού και Δημοκρατία και του Παλαιού Γυμνασίου που έγινε το Δημαρχείο των Νοτών στην Ελλάδα. Από τότε, για 30 χρόνια, είμαι σίγουρος ότι δεν έπεσε βαθμή με το 2002 και το 2004 το πρώτο. Η κατάσταση είναι προφανής και εγώ ακόμη δεν μπορώ να απαντήσω όσο και αν προσπαθήσω να το ερμηνεύσω στο ερώτημα γιατί. Γιατί η πόλη εγκατέλειψε αυτή τη σπουδαία οικονομία. Γιατί κανείς δεν ασχολήθηκε στο παρελθόν ώστε να το κρατάσει μια κατάσταση αξιοπρεπή και λειτουργική. Γιατί δύσκολο θα πει αυτό το ερώτημα και μπορεί να έχει καμιά αξία. Εγώ εύχομαι μετά από χρόνια να μην έρθει η διάθεση μα και να ρωτήσει μια αντίστοιχη κατάσταση μετά από 30 χρόνια να πούν κάποτε μια δημοτική επιτόπιση, αλλά από τότε δεν έπεσε εγώ και πραγματικά αναρωτιόμαστε γιατί. Έτσι το δυσκολικό δεν θέλω να πούν. Περιμένω την ψήφιση. Σήμερα είναι ιδιαίτερα χαρούμενος, σαν Αιγύπτιος, που βρίσκομαι σε αυτό το κτίριο, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο, με τον τρόπο που ανακοινήθηκε. Για να είμαι δίκαιος, η προηγούμενη δημοτική αρχή έχει θέσει σαν θέμα μια χρηματοδότηση για την ανακοίνωση του συγκεκριμένου κτίριου. Δεν ξέρω αν αυτά τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για την ανακαίνιση, μόνο το γνωρίζω. Για να είμαι δίκαιος με όλους, συγχαρητήρια σε όλους που εργάστηκαν για αυτό το όμορφο κτίριο και ελπίζω να γίνεται συχνά μονικά συμβουλία σε αυτό το χώρο. Τώρα όσο αφορά την ονοματοδοσία δεν έφερε καμία διαφωνία προς το όμορφο. Συμφωνούμε κι εμείς. Μας ενδιαφέραν και όλοι γνωρίζουμε αυτό ότι πολλές προσωπικότητες
κάτοικες και καταληκτικές πτυχές της ζωής της κοινωνίας της Ευρώπης. Αναφέροντας ακόμα και ονόματα επιχειρήσεων από όπου των οποίων βρίσκονται αυτή τη στιγμή μέσα στην πόλη και στην Ευρώπη. Για το μεγάλο τελευταίο που προσπαθούμε να κάνουμε τώρα, το καλύτερο και αυτό που πέτυχε, είναι να προμηθευτούμε αντίτυπα του πλανήτη. Δεν υπάρχει στην αγορά. Προσπαθώ να προκαλέσω μια έκδοση του καλλιτέχνη ζωή και να μοιραστεί σε όλα τα παιδιά τη ζωή. Για να, και να το διαβάσουμε τα παιδιά αυτά και μέσα να αποδειχθεί μέσα από μια ζωή διαδικασία και διαβάσει την ελληνική κουβέντα. Όσο μπορεί να μιλάμε τον τέλο, που σα είπα να βάλω στο πρώτο, είναι πολύ ωραία ζήτηση να αρχίσουμε σιγά σιγά να τοποθετούμε σημεία, όχι με την έννοια του σημείου, του σημειακού, σημεία δείχτες μέσα στην πόλη, μπορεί να είναι κάτι κλασικό, μια πινακή αναφοράς και οτιδήποτε άλλο μπορούμε να θέσουμε μέσα στην πόλη, η οποία έχει πολύ πλούσια ιστορία και ουσιαστικά θα έρχεται το παρελθόν να αποκαλύπτεται μέσα σε μια ωραία θεωρία της ερωτήσης της πρόκλησης για να μπορέσει να αναδειχθεί και όλο αυτό που θα σας πειράξει στην πόλη. Έτσι, σίγουρα. Συμφωνώ. Υπάρχουν και ένα άλλο. Πρέπει να βάλουμε τα ρόλια, να δείξουμε τον ήχο, η κόρτα. Ναι, αυτό, δηλαδή, ως καλή έννοια. Πώς, πώς. Η κυρία Διαλέξη, ναι, πήγε να πάει. Ναι.
Κύριος Αγγελόπουλος, κύριος Μαριώτης, κύριος Κουστεφάκης, ναι, κύριος Βαρύτης, ναι, εγώ, κύριος Κόμπος. Ναι, και κύριος Κόμπος. Ωραία, λοιπόν πάμε στο υπαριθμό 2. Είστε συζήτηση με προτάσεων για καταστολή του μάθους και πρόκειτα για την ενίσχυση των κοινότητων κοινοτήτων και λύση απόφασης. Ποσό συνόμενα 132.000 ευρώ. Προσπάθεια από την Ένωση
ευρώ για να δάσκωσε. Εδώ αυτό είναι κάτι το οποίο δεν προφασίσουμε να κάνουμε, αλλά θα μπορούσαμε να αντιστοιχίσουμε ένα θέμα για εγώ αδέντρο, το οποίο θα μπορούσαμε να το φορτίσουμε στις καμιές περιοχές, όπως το δάσκωσε για εγώ έργο. Αυτό το έχουμε πάρει στο μυαλό μας, γιατί ένα δάσκωσε είναι κάτι που γίνει φυσικά, οπότε πρέπει να το διαχειριστούμε με έναν τρόπο που είναι πολύ κοντά στο χώρο των βοητών. Και νομίζω με αυτό έκλεισε όλος ο κύκλος των εξειδικευμένων δωρεών. Το υπόλοιπο ποσό της τάξης περίπου των 63.000 ευρώ, αυτό είναι το ποσό, πρέπει να μπούμε στη διαδικασία και σήμερα και στις επόμενες συνεδρίες. Δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει διαστικά. Θα αποφασίσουμε να εισηγούμε, να αποφασίσουμε τα χρήματα που έχουν εξειδικευμένο σκοπό να μεταφερθούν στον προϋπολογισμό μας σε κωδικό με τίτλο ο οποίος θα αντιστοιχεί στο σκοπό του ΕΚΑΣ και τα υπόλοιπα χρήματα πρέπει να αποφασίσουμε να τα καταβούμε με βάση του σκοπού του κουμπαρά της ελληνικής. Αποφασίσαμε όταν ανοίξαμε τον λογαριασμό να έχουμε στοχευμένες δράσεις στήριξης και ενίσχυσης των πηγαίνων από τις πυρκαγιές. Και σας αναφέρω τι αποφασίσαμε τότε. Προμήθεια ειδών διαβίωσης. Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού. Προμήθεια ζωντανών. Φαρμακευτικό υλικό. Ήρθε σε πλεόνασμα και ζωτοφές είναι κάτι που έχει αναλάβει η Περιφέρεια και το Υπουργείο Ανατολικής Ανάπτυξης. Χρηματική βοήθηση πρόκειται. Είναι κάτι που μπορεί να συζητηθεί αν υπάρχει κάτι, κάποια οικογένεια που έχει μια πραγματική ανάγκη που μπορούμε να το συζητήσουμε. Δεν θα ήθελα στο πρώτο τη δημοσιότητα, θα είναι κάτι που τα μέσα θα ήταν παρόντα για την εξασφάλιση τη αξιοπρέπεια των πηγαίνων. Αποκατάσταση υποδομών, δρόμων, πεζοδρομίων, πατιών. Αποκατάσταση υλικοτεχνικών υποδομών. Λάστιχα αποτελεσμάτων, λάστιχα διαδίδρυση, άδειε, κινήτρε, σκοτέρα, δύο λάστιχα. Δημιουργία νέων υποδομών. Πάρκα, πλατείε, παιδικέ χαρέ, πόρτε, πρασίνο. Έργα εργασία, υπηρεσίε, μελέτε, αποκατάσταση στατιστικών εκτάσεων. Είναι κάτι στο οποίο σήμερα με την αυτό που γνωρίζουμε σήμερα δεν μπορούμε να πούμε συνέχεια. Διοργάνωση σεμιναρίων και μελέτων για πρόθεση πολιτικών πυρκαγιών και πλημμυρών. Χρηματοδότηση μελετών αποκατάσταση και ανάπλαση δημοσίων χώρων στην προγραμματική περιοχή. Από σήμερα δεν υπάρχει κανένα λόγο να απαντήσουν χρήματα για μελέτε όταν η υπηρεσία μα είναι και τηλεφωνική ικανή και πολλέ άλλε. Χρηματοδότηση εταιρεσιακών ερευνητικών, εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών, αναπτυξιακών καθώ και έργων στην επιζώπηση και κατάρτιση σεμιναρίων συνεδρίων παροχή επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών. Εκπόμηση ειδικών μελετών, εκτέλεση επιθυμών, εκτρήσεων, εκπαιδευτικών εξετάσεων, αναλύσεων. Αφορά σαφέστατα το κομμάτι της ίδρυσης, το οποίο μετά τις τραγικές πάντα υποφέρει και πρασινίζεται. Δυο χωριά μας εμφάνισαν προβλήματα στην προδότηση του νερού νερό. Σήμερα είναι στο πιο μικρό στο δίκτυο της Κουτά, μέσα στις επόμενες μέρες δίνει το πρόβλημα στην Αρτσόνα. Παροχή υποδοτήσεων, σχέση προδιαγραφών, σχεδιασμό, υλοποίηση εκτυπών ελεκτρικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, χρηματοδοτήσει, πολιτικέ δωρεέ και κάθε είδου εισφορέ προ φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, δημοσίου και ιδιωτικού φορεί τη συμμεταβίση στα δοτέλη προοχή του ίδιου του βοήθεια για πρόληψη του ασφαλή και αποκατάσταση των καταστροφών που προήλθαν από την δημιουργία του αγώνα του ΣΕΑ και κάθε ίδιου ταπανών του ίδιου του ίδιου που είναι απαραίτητη για την αποκατάσταση οποιοδήποτε συμβιβαίου που προήλθαν από την δημιουργία του αγώνα του ΣΕΑ. Καταλαβαίνω ότι τα υπόλοιπα κανάλια τα οποία είναι δημιουργικά δεν είναι ποσό το οποίο μπορούμε να εκτελέσουμε την ελληνικά έργα. Μπορούμε όμω με έξυπνο τρόπο, μπορείτε εσεί σαν σώμα να κάνετε προτάσει και να αποφασίσουμε το υπόλοιπο. Από σχεδόν 32 ειδών ήδη έχουν γίνει αυτέ τι συγκεκριμένε. Το υπόλοιπο πώ θα διατεθεί. Η ψυχή μου λέει ότι αυτέ τι 6.000 ευρώ, εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να συμπράξουμε όχι συγκρίμα, αλλά συμπράξεις, εκδρομές, υποδομές, εκπαιδευτικού περιεχομένου, δηλαδή για πείτε ότι έχω αδυναμία. Πείτε ότι το κράτος και ο Δήμος έχει ικανότητα και πόρους να δει και μελέτη να εκπονεί και έργα να εκπαιδεί μέσα από τη γνωστή και παγιωμένη διαδικασία. Αυτό είναι το οποίο δεν έχουμε πόρους, είναι
επίσημο και υποφελές, αν ανατεθεί, διατεθεί για δράσεις που αφορούν την εκπαίδευση είτε μέσα από τα σχολεία, είτε στις τοπικές παιδείες, είτε μέσα στην εργασία του τρόπου των ενισχυμών. Όμως, επειδή το κράτος της έτσι θα ανοιχθεί, εγώ θα ήθελα να πω τις απόψεις, να γίνει μια ωραία συζήτηση και μπορώ να πω ότι μπορεί να γίνει το μίσο να αποφασίσουμε σήμερα για το πώς θα βρεθούν τα έργα. Μπορούμε στις επόμενες ημέρες, σε λίγες μέρες, να καταλήξουμε σε κάποιες πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτό το λέω γιατί οι περισσότεροι εσάς είναι σίγουροι ότι δεν γνώριζαν ότι σε αυτό το 2.000 ευρώ οι 70 είναι εξειδικευμένες μισθός. Θα πάνε σύμφωνα με τις με την άποψη και την πρόθεση των ιδιωτικών προς συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό που πρέπει να αποφασίσουμε σήμερα είναι τα 3.000 ευρώ για τη δουλειά. Ψηφίδα και αφού, γιατί δεν μπορεί να κρατήσουμε τον προπολογισμό ως ενίσχυση για τη δουλειά. Το που εισηγούμε να είναι ειδικά οι εργασίες για την αποκατάσταση του αγροτικού ιατρείου και του κοινωνικού δραστήριου της πολιτικής δουλειάς, κάτι που έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή. Και τα γύρω από 206 ευρώ για την αναβάσωση, που εφόσον δεν μπορούμε να κάνουμε την αναβάσωση, να αποκτήσουμε την αναβάσωση, τα 206 ευρώ πιστεύω ότι πιο κοντινό στην πρόθεση των δωρητών είναι να γίνει αγορά δέντρων για φύτευση στους κοινόπιτους χώρους και ειδή στα πρώτα κατηγορία. Κύριε Καμαράδος, δεν είχε κάτι. Ναι. Δεν γνωρίζαμε για την κατηγορία. Και έτσι και εσύ κάνε λίγο. Προσωπικά, προσωπικά, μόνο με άλλα σύμμας, έχουμε μια πρόταση. Πιστεύω ότι πρέπει να ενισχυθούν εξίσου σε όλους με χρηματικό ποσό και μαθητικά έτσι. Όλο το σχολείο προκύλησαν άμεσα από τα φωτιά, ώστε να μπορέσουν να κάνουν τις αγορές σε σχολικό υλικό για τη νέα σχολική χρονιά. Και όπως γνωρίζετε, όλοι μας τομείς, το λιγότερο που χρειάζεται να μας μαθητήσει είναι 50 ευρώ το λιγότερο για τα ελληνικά ασχολικά. Τώρα, όσο αφορά εδώ, να διαδηλούμε κάποιες επιφυλάξεις για την κατανομή με άλλο τρόπο αυτών των προβλημάτων, γιατί από ό,τι έχουμε δει και χορηγίες ιδιωτών, τώρα θα σας αναφέρω για τις πρώτες τώρα. Δεν έγιναν τα προσωπικά. Δεχτήκαμε μαρτυρίες κατοίκων, να σας αναφέρω συγκεκριμένα το δικαστήρι, που εκεί δεν δόθηκαν πρώτες. Και παίρνω ένα λιμάνι τον πρόεδρο του τηλέφωνο και δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Καταλαβαίνετε τώρα για να πάρουν εμά από το καστήριο τηλέφωνο ότι αυτό ενθέρει, γιατί εμεί στο καστήριο του καταλαβαίνετε ούτε στο καθιστή ψήφου δεν το ξέρει. Δεν ξέρει. Το 1981 στο χωριό του Μπουγόνι ευρέθη μία ψήφου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Έγινε μεγάλο άλλο στο χωριό. Δεν θα εξαιρούσα γιατί θα με ενδιαφέρουν οι εκπαιδευτικές δράσεις
κανένα σχολείο, είτε είναι πληρότητο, είτε είναι καθιστό, είτε δεν είναι. Έτσι. Έχουμε περίπου 2.000 φοιτητές και συμφωνώσουμε με αυτό. Περίπου. Δεν μου ξέρω. Θα μπορούσαμε πραγματικά να οργανώσουμε εκπομπές εκπαιδευτικές, δράσεις που θα ήταν πολύ υποστηρικτικές και για την κοινωνία που είναι ανάγκη, αλλά και για τους φοιτητές. Πολύ καλό είναι να βρούμε πάντα καινούργια πράγματα και ό,τι μοιράσεις στα παιδιά του πρόβλημα. Και όταν έγινε ο πολιτισμός και η υπέρβαση, η υπέρβαση είναι μεγάλη. Συμφωνώ με τον Σόλο. Κυρία Γεράνη, σε ευχαριστώ. Κάνουμε πρώτα στον κύριο Καμαράκου. Δίνοντας πολλά τα χρήματα και πλέον γνωρίζω χθες που βρίσκουμε ότι σε σχολεία υπάρχει και διάγνωσμα. Και έχουμε να μοιράσουμε τον χρόνο στα παιδιά. Είχε ένα φιλάνο στην Ελληνή. Αλλά ανάγκη βέβαια υπάρχουν πάντα σε αναγνώσιμα. Τώρα το άλλο που κάνω την κοινωνία ήταν ωραία ιδέα. Δεν ξέρω αν να έχουν ρωτηθεί και εκεί η κυρία Καραβά ή αν έχουν κάνει τα πια υποτελώ. Δεν είναι πολύ σημαντικό το ιατρείο. Δεν έχω λόγο να διαφωνήσω. Απλά αν είναι κάποιο που κάνει την κοινωνία, θα μπορούσε να το πει. Και από τις συντολίσεις και άλλο
που για να βάσουν συγκατέθεσαν 706 ευρώ, επειδή δεν μπορούν να βγουν στα προσώσεις, 706 ευρώ για αγορά δεν το αρκετήσουν στους κοινότητες χώρους. Αυτό είναι, αυτά είναι τα εξειδικευμένα ποσά, τα οποία βρίσκονται στην κουβέρα της αλληλεγγύης. Συμφωνώ εδώ. Συμφωνώ. Τώρα, για το υπόλοιπο ποσό, περίπου 6.000 ευρώ, για το υπόλοιπο ποσό, να πάρουμε μια αρχική απόφαση ότι πρόκειται να τελειθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς και να έρθουμε μετά με κατανομή στο επόμενο σχολείο με ποιες κοινότητες προτάσεις. Και τώρα θα είναι μια εκδρομή για το σχολείο, αν θέλει μια πολύ ίδια εκδρομή για τα μεγάλα παιδιά, μια μορφή με την πρώτερα, που θα μπορούσε πραγματικά μέσα στο 2023, 2022-2023, να γίνει όλη αυτή η καμπάνια ευαισθητοποίηση και πρόθεση των νέων με τα χρήματα τα οποία είναι ικανά, θεωρώ, να δώσουν ως παροχή μια εκδρομή για την πρώτη.
Πρέπει να πούμε τώρα στην διαδικασία για αυτό το μήνα που μπορεί να κάνουμε το δεύτερο. Ένα από Gracias.